μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στη Μαγική Πόλη. Σήμερα έχουμε στην εκπομπή μία κοπέλα που είμαι φαν της, είναι εκπληκτική κιθαρίστρια, η Ειρήνη Κετικίδη. Ναι, μόνο που εγώ δεν ήθελα να φύγω από την εκπομπή, γιατί έκανα την ενημερωτική εκπομπή πριν τη Zoogla Review, όπως ξέρεις και όλοι ξέρουν. Και γι' αυτό έμεινα. Τώρα δεν ξέρω που είναι η Ειρήνη, κάπου την έκρυψα. Οκ. Okay. Αλλά μπορώ να το παίξω κι εγώ solo artist, έτσι. Και εγώ μπορώ να γίνω κιθαρίστρια, δεν έχω θέμα. Να σου πω, έμαθα ότι και στην εκπομπή σου αρχίζεις και φέρνεις live μουσική και καλλιτέχνες και τέτοια. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρεις και εν ώψη Χριστουγέννων, φιλοξένησα τον Θάνο Ολύμπιο, ο οποίος και του συνέθεσε ο Μίμης Πλέσσα στο CD. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία και να ακούσουμε και τα κομμάτια, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, με τη συνοδεία μόνο της κιθάρας, γιατί φαίνεται και η φωνή. Και ούτως ή άλλως αυτό το live διαφέρει από το live. Δηλαδή, όταν έχεις την κιθάρα με τη φωνή, ακόμα και ενημερωτική να είναι η εκπομπή, νομίζω ότι είναι κάτι το διαφορετικό, ζωτανεύει, κάτι καλό. Ένα μωρό επικαιρότητα και ειδήσει και βίντεο. Και έχει μέσα και στίχους, είπες, του Μάκη. Ακριβώς, και όχι μόνο. Ναι. Και του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και του Κωνσταντίνου και του Κωνσταντάρα, ο οποίος είναι πολιτικός και δημοσιογράφος, και της Λουκίλας Καρέρ, της γυναίκας του Μίμη Πλέσσα. Ναι. Και είναι ένας δίσκος ο οποίος φαίνεται να βγαίνει. Σε λίγο καιρό θα βγει. Οπότε και τον περιμένουμε. Διαφήμισα και τον καλεσμένο μου. Μια χαρά. Τώρα δεν ξέρουμε τι δικιά σου καλεσμένη θα γίνει. Λοιπόν, την έχουμε Ειρήνη. Και εμείς νέα πάρα πολλά να πούμε εδώ τώρα. Και βέβαια θα έχουμε μαζί μας την Ειρήνη και την Κίδη. Πάμε να δούμε βίντεο με την Ειρήνη σε κιθάρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γιατί. Everyone, this is Irene Ketikidze, and in this video, I will be celebrating the release of my solo rock instrumental album, Martial Arts and Magic Tricks. Yeah! Ramble was the first tune I ever wrote, and that was in late 2009. I remember I hadn't even started writing the rest of the album, and this tune just went massively well. I got to perform in Steve Vai's masterclass in the Tarnation 2010 in London. That was pretty cool. And then later on, I got into top 100 of Guitar Idol 3. That was with the same tune. So yeah, Ramble was a good start, really. Wrote 9 more songs, bam, got an album. Martial Arts and Magic Tricks is a blend of all my early influences. So Satch, Eddy, Paul Gilbert, Hendrix, of course, yeah. Greg Howe, Vinnie Moore, Steve Morse. All these guys that I grew up listening to. And it's important to me that even though all the songs are instrumental, that my music has a real band feel to it. Which is why I got, you know, proper bands to play my tunes. And in fact, I couldn't really have asked for a better and tighter rhythm section. Dave Marks recorded amazing bass and additional rhythm guitars and keyboard parts. And Darby Todd is just a phenomenal drummer, you know. So these guys together, they really transformed all the songs and just added to the whole album with their groove and dynamic playing and powerful arrangements. Richmond did a brilliant job with the album mix. He and I spent loads of time in the studio treating all the songs as if they were vocal songs. So with the lead guitar part taking the role of the vocal melody. In this sense, everything sounds clear and balanced and
You know, you can hear all the little elements and make each song and different instruments put forward. With the lead still being there, obviously, and yeah, prominent but not overpowering. Maybe in some solos, slightly a bit out there. Αυτό το τελευταίο στιγμιότυπο ήταν χαρακτηριστικό. Έτσι, το αγαπημένο μου. Shredder. Ναι, λίγο. Λοιπόν, το νέο άλμπουμ. Το, ή μάλλον το άλμπουμ. Το άλμπουμ. Είναι το παρθενικό σου άλμπουμ σαν solo artist. Είναι. Πες τα όλα. Πριν είδαμε στο βίντεο εδώ πέρα ότι μιλάγαμε, είδαμε ότι στα αγγλικά κυρίως γιατί απευθύνεται σε διεθνές κοινό. Ναι, Ότι μίλησες για τους συνεργάτες, τον drummer, γενικά την ηχοληπτή. Τον παραγωγό, όλους τους συντελεστές. Ναι, είχα την τιμή να δουλέψω με πάρα πολύ ταλαντούχα άτομα. Καλά, η μπάντα σκίζει, έτσι, όπως ακούσατε. Έχουμε τον Dave Marks στον μπάσο και σε πλήκτρα, κιθάρες έξτρα, έχει γράψει, έχει κάνει πολλές ενεργιστρώσεις. Και ο Ντάρμπι τότε στα drums, καταπληκτικός πραγματικά. Δηλαδή είναι ο drummer που έψανα χωρίς να τον ξέρω από πριν, φαντάσου. Έχετε βγάλει αποτέλεσμα υψηλών προγράμματων. Ναι, ήταν και ο στόχος μου, δεν ήθελα να ακούγεται ότι ξέρεις έτσι. Είναι και, παραγωγή. Πασαλημένο. Είναι και η παραγωγή, αλλά είναι και οι συνθέσεις, οι οποίες είναι γραμμένες μέσα σε ένα συγκεκριμένο period of time, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, είναι νομίζω, θα έλεγα μεταξύ 2010 έγραψε το πρώτο κομμάτι, το Rambler, το οποίο είναι από τα αγαπημένα μου, αλλά μετά υπήρξε μια παύση για λίγο καιρό και επειδή έγιναν διάφορα καλά πράγματα με αυτό το κομμάτι και είχε έτσι αποδοχή και... Στη Vibe μέσα. Ναι. Που το έπαιξε στο σεμινάριο του Σιβάη, θα το δούμε αυτό το βιντεάκι αργότερα. Βέβαια. Άρχισα να γράφω πιο. Άρχισα να φορτσάρω, ας πούμε, και άρχισα να γράφω και άλλα κομμάτια. Και ουσιαστικά θα έλεγα το 2011 κυρίως έγραψα όλα τα demo και τις δομές και τα πάντα τα είχαν κανονιστεί. Και μετά μπήκαμε στούντιο με την πάντα, ώστε να γραφτούν όλα τα μέρη από την αρχή. Γιατί έχω γράψει τα demo στον υπολογιστή μου, είχα βάλει ψεύτικα drums στον πάθο, καταλαβαίνεις. Απλά πράγματα. Οπότε μετά άλλο ένα χρόνο περίπου θα έλεγα πήρε συνολική παραγωγή. Ηχογράφηση. Μίξη, μάστερ, καλά. Αυτά πήραν πάρα πολύ καιρό. Ήδη βλέπουμε διθυραμβικές κριτικές και παρουσιάσεις και στο ίντερνετ και σε περιοδικά του εξωτερικού από όλες τις χώρες. Ιταλικό είδα τις προάλλες, Ισπανικό είχα δει την άλλη φορά. Ναι, ναι, ναι. Ισπανικό αυτό το θυμάμαι. Μπορεί να το. Μπορεί εγώ να το βρήκα κάπου. Ναι. Πέρα από τις κριτικές τις διθυραμβικές, είδα ότι και οι ίδιοι καλλιτέχνες, δηλαδή ας πούμε η Jennifer Batten, iconic κιθαρίστρια του Michael Jackson, ναι. Go on girl, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, της είχα στείλει το βίντεο μου για να το δει, γιατί έχουμε ξαναγνωριστεί με την Jennifer Batten, αλλά δεν έχουμε κρατήσει την επαφή που μιλάς καθώς και λίγο, αλλά έχουμε μια σχετική επαφή και μέσω Facebook. Και της έστειλα, μόλις έβαλα το βίντεο που είδαμε πριν λίγο, για να δει για το καινούριο μου άλμπουμ, και μου έστειλε πολύ καλό σχόλιο και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί για μένα, εντάξει, δεν είναι όπως και να το κάνει κανείς, η πρώτη κιθαρίστρια που με ενέπνευσε. Και πλέον μπορούμε να. Κοίτα, όταν μιλάμε για Ελληνίδα, Shredder, κιθαρίστρια, η πρώτη βέβαια που έρχεται σε πολλούς είναι η Οριάνθη, που είναι σε διάφορους, ας πούμε, εξώ στο μυαλό. Αλλά δεν θα λέω την Ελληνίδα. Αλλά δεν είναι Ελληνίδα. Ναι, πούμε, δηλαδή είναι, αλλά άλλες. Για μένα άλλη ορίμανση και άλλες προοπτικές μουσικές, καλός, κακός. Ενώ είναι Ελληνίδα, ας πούμε, η καταγωγή και το όνομα και όλα αυτά. Ναι. Αλλά εντάξει, οκ, okay, εσύ μεγάλωσες στα Γιάννενα, ναι, ναι, ναι. Εκεί ξεκίνησες κιθάρα. Ναι. Ναι, ήμουνα περίπου 15 και είχα γραφτεί σε ένα οδείο. Θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Έβλεπα. Μην φανταστείς ότι είχα αρχίσει να ακούω έτσι σκληρό ήχο από αρχή. Έβλεπα MTV και έβλεπα τις διάφορες μπάντες εκεί πέρα που παίζανε. Και μου άρεσε. Καλά, μου άρεσαν και πολύ τα drums. Αλλά δεν γινόταν στη για drums στο σπίτι. Οπότε. Και επίσης φυσικά η κιθάρα, εντάξει, η κιθάρα σε ποιον δεν αρέσει. Βλέπεις τον άλλο να βγαίνει μπροστά με σόλο και λες θέλω κι εγώ κατευθείαν. Και φυσικά δεν ήθελα ακουστική καθόλου, γιατί θυμάμαι ότι οι γονείς μου λέγανε πάρε ακουστική και μετά βλέπουμε. Γι' αυτό λέω καλά, μέχρι να δούμε και να τελειώσει την ακουστική θα έχω γεράσει. Πήγες κατευθείαν στην ηλεκτρική. Ναι. Yeah. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εγώ δεν έπαιρνα ακουστική με τίποτα. Τώρα ήταν uncool καταρχάς. Okay. Ο πατέρας μου την πήρε. Να είναι καλά άνθρωπος. Και μετά στην Αθήνα μαθήματα με το Ζήρα. Έκανα με το Ζήρα, πήγα στον ΝΑΚΑ, έκανα διάφορους πειραματισμούς όσον αφορά τα μαθήματα, γιατί άρχισα και σχετικά, δεν ξέρω αν θα έλεγε κάποιος ότι είμαι μεγάλη στα 15. Αλλά δεν άρχισα και από δημοτικό, ας πούμε. Οπότε έκανα αρκετούς πειραματισμούς στην αρχή για να βρω και ακριβώς τι θέλω να παίξω κι εγώ. Καλά, και ακόμα ψάχνω, όπως όλη η μουσική. Όπως όλη. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έκανα και με το Ζήρα 2 χρόνια. Έκανα και στον ΝΑΚΑ, όπου
Εντάξει, πήρα κάποιες. Είχα ένα πολύ καλό καθηγητή στην αρμονία, ας πούμε. Κατά τα άλλα, δεν μπορώ να πω ότι πήρα πάρα πολλά στοιχεία. Και μετά αποφάσισα να πάω στο Λονδίνο να σπουδάσω. Όπου εκεί έμαθα τα περισσότερα, δεν το συζητάμε. Τρία χρόνια ήταν κανονικά πτυχίο η σχολή. Mm. Όλα τα στυλ. Παίχτες οι οποίοι ήταν και στο industry, επειδή έχουν παίξει live, είχαν άλλες εμπειρίες, άλλα πράγματα να σου μεταδώσουν. Και νομίζω ότι το Λονδίνο είναι και ο μεγάλος σου σταθμός ως τώρα, σαν. Και μουσικά ίσως, ας πούμε. Σίγουρα. Και σαν εμπειρίες και σαν μαθήματα και σαν τα πάντα. Και βέβαια, για να συνεχίσουμε, επειδή θα σταθούμε στο Λονδίνο, θέλεις να δούμε το Rambler με το Steve Vai στο κοινό? Εννοείται, γιατί το συζητάμε και μετά. Και πάμε μετά να. Ναι. Okay. Τέλεια. You feeling ready, Ori? Okay, let's hit play. Στη Βάη, λοιπόν, κοινός παρονομαστής εδώ μεταξύ μας. Δεν είναι τυχαίο. Και αγάπες, βέβαια. Και ο Σατριάνη κοινός παρονομαστής. Και ένα σωρό, όλοι αυτοί οι βιρτουόζοι. Έχουμε και προσωπικές επαφές και φιλίες και όλα αυτά. Αυτό ήταν, λοιπόν, το 2010 στο Guitar Institute. Για πες μας ακριβώς την κατάσταση που είχαμε. Ναι, ήταν ένας διαγωνισμός ουσιαστικά από τη σχολή που εγώ είχα μόλις τελειώσει τότε από το Institute. Είχα τελειώσει το degree. Και είχε γίνει ένας διαγωνισμός που έλεγε ότι, ξέρω, διαλέξτε τρία άτομα, ρε παιδί μου, που έχουν ένα δικό τους κομμάτι για να το κάνουν performance στο σεμινάριο του Στιβάη. Ήταν σε μια μεγάλη έκθεση κιθάρας, εν πάση περιπτώσει, το Guitar Nation 2010. Και ένα από τα τρία άτομα ήμουν εγώ. Και εντάξει, όπως κατάλαβες,
Γενικά ήταν λίγο ιστορικό το παίξιμο με εκείνη την ημέρα σε σχέση με τους άλλους, οπότε πήγε πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολλούς κόσμους, γνώρισα και πάρα πολλούς επαγγελματίες κιθαρίστες από τη σκηνή. Τον Λι Μάρεϊ, τον Φιλ Χίλμπορν που αργότερα έγραψε και στο ζητή μου. Εκείνη την ημέρα λέμε. Τον Λι Μάρεϊ, επίσης. Ναι, πολύ καλός. Και, δηλαδή ήρθε και μου μίλησε ο άνθρωπος, μπράβο κτλ. Που δεν το κάνει ο άλλος συνήθως. Αν... Πρώτον δεν του αρέσει. Πρώτον. Και δεύτερον. Και φτασμένη, ας πούμε. Ναι, γιατί δεν είχε ανάγκη, ας πούμε. Και είχα νιώσει πολύ ωραία. Εκείνη την ημέρα δηλαδή ένιωθα ότι θα. Τι να σου πω, θα κραγώ από. Είχα φοβερή ενέργεια. Δεν ξέρω πού μου είχε κάτσει. Και οπότε, ναι, έγινε αυτό. Με πρόσεξε αρκετός κόσμος και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία. Ήταν ένα από τα καλά ξεκινήματα. Έχει σκιάτους όμως. Δηλαδή, ξέρω ότι κάνεις δηλαδή, σχεδόν παρέα με τον Steve Howe. Καλά, δεν λέω. Greg Howe. Με τον Greg Howe. Ναι, έχουμε βρεθεί. Από κοντά έχουμε βρεθεί εδώ στην Αθήνα. Είχε έρθει και πρόσφατα. Ναι, ναι, τον έχω γνωρίσει στο Λονδίνο. Μετά είχαμε κρατήσει επαφή και του έκανα μια συνέντευξη και ένα άλλο site που δουλεύω και κάνω κάποια μαθήματα online. Και έχουμε μιλήσει και στο Skype. Έχουμε ψήλει τα μάρια μαζί στο Skype και έχουμε μια επαφή, ναι, από τότε. Και τον είχα δει και στην Ελλάδα εδώ και ήμασταν έτοιμοι να πάμε για μπύρες, αλλά έπρεπε να φύγει. Η manager του λέει: ξέρεις, φύγαμε τώρα, τελείωσε το σεμινάριο. Okay. Κατευθείαν. Αλλά το έχουμε ακόμα, το κρατάμε. Και έχει πει και τα καλύτερα για το album. Ναι, ναι, πολύ υποστηριχτής. Θα θαυμάζω πάρα πολύ. Το οποίο λέγεται Martial Arts and Magic Tricks. Έχει 11. 11 ή 12 κομμάτια έχει, αν θυμάμαι. Έχει 10. 10 κομμάτια. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά 9 είναι που παίζω κυρίως εγώ. Στο 10 το έχουμε τις συμμετοχές από άλλους κιθαρίστες. Και έχω ένα βασικό θέμα εγώ στην αρχή και μετά άφησα χώρο για όλους τους υπόλοιπους. Παιδιά, είναι δισκάρα. Το άκουγα όλο το καλοκαίρι στο αμάξι, δηλαδή ασταμάτα. Είναι το CD που έπαιζε μέσα στα μόνιμα. Τα μάθαμε όλοι απ' έξω τα κομμάτια. Ωραία, χαίρομαι. Ακούστε γιατί αξίζει. Οπότε έχουμε το εξής χρονικό, ας πούμε. Δηλαδή, είσαι 3-4 χρόνια ή παραπάνω στο Λονδίνο. Θα έλεγα. Περίμενε, το 2007 νομίζω είχα πάει. Okay. Οπότε παραπάνω. Όμως παραπάνω. Τώρα βέβαια το τελευταίο χρόνο είμαι εδώ και εδώ. Ναι. Τα βασικά χρόνια του Λονδίνου είναι που τελειώνεις σπουδές. Γίνεται και το σκηνικό που είδαμε. Ναι, ναι, ναι. Γίνεται κατευθείαν αυτό. Και αρχίζει να παίζεις. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το μετά είναι που αρχίζει η εντυπωσιακή, ναι, πορεία. Πράγματα, μετά. Είναι ότι μετά την εκπαίδευση και όλο αυτό το κύκλο, είναι ότι αρχίζεις και παίζεις με εντελώς διαφορετικά bands μεταξύ του. Τελείως, όντως. Ναι, και σχήματα. Για πες για αυτά δηλαδή. Θα σου πω. Καταρχάς έπαιζα και ταυτόχρονα όσο ήμουν στη σχολή, αλλά λίγο λιγότερο οργανωμένα, αν θέλεις, γιατί είχαμε και πολύ διάβασμα, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά ο τελευταίος χρόνος πραγματικά ήταν κάπως κουραστικός. Έχω παίξει pop, hip-hop, αυτό και αν δεν το φανταζόμουν ποτέ. Αυτό metal τρελό. Ναι, metal, θα δούμε και ένα βιντεάκι μετά. Metal καλό, metal power. Gravel. Ναι. Είχαμε κάνει αρκετές συναυλίες τότε, γιατί είχαν και καινούργιο δίσκο τα παιδιά. Το θυμάμαι αυτό, γιατί ήμασταν ήδη. Εμείς είμαστε ήδη σε επαφή κάμποσα χρόνια. Και επί τους Gravel, δηλαδή, ήξερα πολύ πριν τους Gravel. Ναι, θα τα έχεις δει τα βίντεο ενδεχομένως. Ναι, όλα. Και μετά. Πώς να το περιγράψω αυτό το στυλ, είναι δύο κοπέλες. Αυτή ήταν η πιο τελευταία πάντα που είχα. Δύο κοπέλες φοβερές singer-songwriters, οι οποίες γράφουν ένα στυλ που θα έλεγα σχεδόν δικό τους. Την Pink. Σοβαρά. Δεν είναι. Είναι πιο άγριε, είναι λίγο πιο πάγκισες. Έχουν και το punk στοιχείο, έχουν και ένα ska, έχουν και ένα σπανιόλικο. Έχουν φοβερή ενέργεια, είστε φοβερές πάντα. Ναι, είναι ότι να είναι. Νομίζω ότι τα live σας με τις. Red and Pink. Όχι από μένα βέβαια, και η άλλη κοπέλα είχε κόκκινα μαλλιά, η μία έχει κόκκινα γυαλουρός. Τώρα δυστυχώς δεν παίζουμε πλέον μαζί γιατί κάνουν DJ sets πιο πολύ, μέχρι να πάει η μπάντα πιο μπροστά και μετά θα ξαναφέρουμε όλη την μπάντα. Δηλαδή έχουμε λίγο. Σταματήσει τα full band. Είναι μία από τις μπάντες σου, η Red and Pink. Ναι, ήταν πολύ καλή εμπειρία και αυτή. Τελείως διαφορετικό στυλ αυτό, δηλαδή δεν είχε καθόλου solo, θα έλεγα. Αλλά τις περισσότερες δουλειές που προκύψανε ήταν κυρίως επειδή θα με είχε στήσει κάποιος να αντικαταστήσω κάποιον και στο τέλος άρχισε και εμένα να μου αρέσει. Από το κάθε στυλ μαθαίνω. Ναι. Η αλήθεια δεν ήταν ο πρώτος μου στόχος. Πάντα το πρώτο μου στυλ είναι σίγουρα το rock και blues λίγο, εντάξει. Αλλά τα υπόλοιπα είδη γίνανε πρώτον ως δουλειά, ξεκίνησαν και δεύτερον μέσα από αυτό. Άρχισα να βλέπω και εγώ άλλα πράγματα τα οποία έχω να κερδίσω και να μάθω πάνω στο όργανο. Κυρίως για θέματα ήχου, ας πούμε, και φρασιολογίας. Open mind. Καθαρά. Πάντα. Τελώς. Αυτό είναι που είναι ξεκάθαρο, δηλαδή με το που βλέπεις από τη μία hip-hop, από την άλλη metal, από την άλλη σε όλα μέσα προκειμένου να δεις το δικό σου φλερ και να πάρεις ό,τι να πάρεις. Α, και συγγνώμη σε διακόπτω, έχω παίξει και με μπάντα Afrobeat, αν ξέρει κανείς τι είναι. Σαν αφρικανική ρυθμή, αλλά με funk κιθάρα, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Όποιος ξέρει, καταλαβαίνει το. Ο άλλος ήταν
Country ballad. Μπράβο, το ξέχασα αυτό. Ναι. Αυτή είναι η τελευταία περίοδο που έκανε. Ήταν ένας, θα έλεγα, Irish country, λέγεται, ναι, αυτό, ιρλανδικό country, το οποίο είναι σχεδόν σαν folk. Ωραία. Αλλά έχει και λίγα στοιχεία pop, δηλαδή μερικά τραγουδάκια ήταν. Και αυτό, μεγάλη μπάντα, ήσαν και πολλά όργανα πάνω στη σκηνή. Ναι, ναι, ναι. Ακουστική κιθάρα, πλήκτρα, βιολί. Ήταν η πρώτη φορά που είχα παίξει μια με βιολί. Και κορίτσια περισσότερο. Ναι, ναι, ήταν girl band. Και εντάξει, ο MD της μπάντας ήταν άντρας. Ναι. Ο κιθαρίστας, ο ακουστικός, πάρα πολύ καλός μουσικός, ο οποίος μας έδινε τα. Εντάξει, είχαμε όλοι βγάλει τα μέρη, αλλά μας έλεγε ναι, σε επιμέρους διορθώσεις. Πολύ ωραία περίοδο αυτή. Και πριν περάσουμε, άμα έχεις κάποιο βίντεο επόμενο να δούμε, να πω ότι έχεις κάνει και θύτευσες και στις Ραμόνας. Όχι στη Ραμόνα. Η Ραμόνα ήταν μια άλλη. Υπήρχαν πάρα πολλές μπάντες tribute γυναικείες για Ραμόνς. Ναι. Φεμόνς λέγονταν αυτή που ήμουν εγώ. Και σε ACDC female tribute έχω παίξει. Στην Ελβετία αυτό ήταν. Έχεις από Back and Black. Back and Black, ναι. Έχω. Μπορούμε να παίξουμε και με αυτό. Okay, μπορεί πιο, είναι από πλάγια κάμερα. Μπορούμε να παίξουμε ένα σύντομο. Okay. Και από Ραμόνς κάπου. Και από Φεμόνς υπάρχουν κάπου. Αλλά αυτά δεν είναι σίγουρα από το δικό μου κανάλι. Τα ανεβάζανε εξής fans. Γιατί είχαμε παίξει πάρα πολλά γκίγκς με αυτές τις κοπέλες. Έχεις ετοιμάσει κάτι? Έχω, μπορούμε να παίξουμε το από Gravel κάποια στιγμή, όταν παίζω κάποια solo εκεί. Α, πάμε για metal. Πάμε, φύγαμε. Gravel, λοιπόν. Gravel. Και με original υλικό. Ναι. Κυρίως original υλικό. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, το άλμπουμ είχε γραφτεί ήδη με τα παιδιά. Όταν κάναμε τα tours και τα gigs που κάναμε μαζί, είχε γραφτεί ήδη το άλμπουμ. Οπότε εγώ εκτελούσα χρέη lead κιθαρίστα και ρυθμικού ταυτόχρονα. Headbanger. Πιο μετά θα δούμε και πιο μετά θα δούμε και από το country. Θα δούμε και λίγο από το country, γιατί μου αρέσει έτσι να δείχνω λίγο τα άκρα. Ξέρεις, το ένα με το άλλο, τελείως καμία σχέση και εμφανισιακά. Καλά, εντάξει, εννοείται πρέπει να έχεις και το ανάλογο στυλ. Δεν μπορείς να εμφανιστείς τώρα, ας πούμε, ναι, με την κιθάρα από μπουζακή για να πας να παίξεις κάνα. Θα σας πάρω με τις, με τις μπότες για τα κρύβια. Τις μπότες, ας πούμε. Οπότε, μετά από αυτά, ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο gig φέτος ή έγινε και πέρσι το Τζούλιο Σίζαρ. Πες μας για τον Τζούλιο Σίζαρ, τρελαίνομαι. Έχεις δίκιο. Αυτό ακριβώς ήρθαν κάπως, ξέρεις, το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, ουσιαστικά με το που σταμάτησα να παίζω με τους Gravel, έκατσα η φάση με τις Back and Black, ACDC που κάναμε κάποια gigs ωραία. Το οποίο επίσης γύρισε, έκανε πολύ μεγάλο κύκλο, έκανε πολλές καλές συναυλίες. Κάναμε σε μεγάλες. Και σε διάφορες χώρες. Ναι, κυρίως κάναμε στην Ελβετία. Ναι. Και ένα νομίζω ήταν. Γαλλία. Δεν θυμάμαι και καλά. Okay. Όχι, Γαλλία, sorry. Ένα ήταν Ισπανία, ήταν με τις Φεμόνς. Πάση περιπτώσει, κάναμε πολλές συναυλίες σε ωραία μέρη, σε πολύ μεγάλα. Στο χιονοδρομικό, αυτές είναι τρομερές φωτογραφίες. Που αφού ζήσαμε από εκεί πέρα στην κατάβαση, καλά ήταν. Μιλάμε stage τώρα καταπληκτικό, πάνω σε ένα χιονοδρομικό, ας πούμε, ξέρω, και
Δεν περιγράφεται. Ένα να πω ότι την κιθάρα μου για να τον εξοπλισμό για να τον κατεβάσουμε από την πλαγιά, στην οποία είχαμε ανεβεί με τελεφέρι, για να την κατεβάσουμε σε ένα μικρό σημείο, το πήρε και air. Εγώ δεν μπορούσα να κατεβώ. Θα έφτανα στους πρόποδες. Ήταν πολύ ψηλά και πολύ απότομα. Από τα πιο απίστευτα στέλνια. Γέλιο, ναι. Νομίζω ότι σας αντέγραψαν οι μετάλλικα μετά και το κάνανε αυτό στην Ανταρκτική. Τι κάνανε. Δεν νομίζω να την γράψαν από εμάς, αλλά εντάξει. Δεν ξέρω γιατί το κάνανε. Και παίξαμε και σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ που λέγεται Rockers Arena. Γίνεται κάθε χρόνο στην Ελβετία γι' αυτό. Και ήταν headliners εκεί στη ZZ Top. Εμείς παίζαμε στην μικρότερη πίστα. Μετά ακριβώς από το ZZ Top, αλλά εντάξει. Πάρα πολύ κόσμο. Πολύ λαό. Και τιμή και χαρά. Του είδαμε πριν από 2-3 χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Καταπληκτική. Οπότε τελείωσε αυτή η φάση και μετά έρχεται καπάκι. Η οντισιόν μου την έστειλε ένας παλιός μου καθηγητής από τη σχολή να φανταστείς. Μου λέει ψάχνουν για κοπέλα κιθαρίστρια στο Άδε Θεατρικό. Και λέω: Οκ, ωραία. Πάω στην οντισιόν. Ήμουν εδώ τότε να φανταστείς. Ήμουν εδώ. Ήταν ακόμη αρχές Σεπτέμβρη. Είχα έρθει για διακοπές. Δεν θυμάμαι τώρα καλά πώς είχε γίνει. Και λέω: τώρα... Σεπτέμβρη 12. Όχι. 12. Ναι, 12 ακριβώς. Και πάω για την οντισιόν. Μου τη δίνει κατευθείαν. Άγιζε χαρά, εγώ και αυτά. Γιατί ήταν 4-5 μήνες παράσταση ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν μεγάλη δουλειά. Και είχε 8 εβδομάδες πρόβες και μετά γύρω στους 4 μήνες, όπως είπα, παραστάσεις στο Λονδίνο. 8 παραστάσεις την εβδομάδα. 8 παραστάσεις την εβδομάδα. Πολύ βαρινή, βραδινή και τέτοια. Ναι, και όλη την ημέρα εντωμεταξύ ταυτόχρονα, το βράδυ ξέρεις, παίζαμε εκεί. Όλη την ημέρα εγώ γραφούσα ή έκανα μίξεις με τον James στο στούντιο. Ήμουνα όλη την ημέρα, δηλαδή full. Βέβαια. Αλλά μου αρέσει βέβαια αυτό να σου πω την αλήθεια. Καλύτερα να έχω πολλά παρά. Βέβαια. Σε αυτό το συγκεκριμένο, επειδή δεν έχω δει από το Julius Caesar, ναι, δεν ξέρω, δεν υπάρχει και υλικό που μπορούμε να δούμε. Επειδή είναι θεατρικό. Επειδή είναι θεατρικό. Είναι λοιπόν το Julius Caesar του Shakespeare. Ακριβώς. Μόνο από γυναίκες ηθοποιούς και μουσική επισκηνής. Ακριβώς. Στο οποίο εσύ δηλαδή η μουσική επισκηνής ήταν σαν musical, ήταν θεατρικό με μουσική. Ήταν η μουσική απλά, είχες ρόλο, μίλαγες. Ναι. Αυτά τα μικρά. Το δεύτερο δεν ήταν musical, γιατί το musical έχει πάρα πολύ μουσική. Αυτό είχε. Μουσική σε επιλεγμένα σημεία, ανάλογα με τη διάθεση που θέλει να δώσει η σκηνοθέτης. Η οποία είναι διάνοια παρεμπιπτόντως, πανέξυπνη σε όλα τα θέματα. Τη μουσική τη γράψαμε εκεί. Ουσιαστικά την τζαμάραμε με την υπόλοιπη μπάντα και είχαμε έναν musical director ο οποίος μας έδινε κάποιες οδηγίες, κυρίως διάθεσης έτσι, όχι ότι μας έδωσε νότες. Το φτιάξαμε εκεί επί τόπου. Πιο έτσι, να δίνει ένα άλλο. Είχαμε, ξέρω εγώ, π.χ. ένα blues κομματάκι σε μια σκηνή λίγο πιο ήρεμη, πιο προσωπική. Είχαμε κάποια πολύ ροκ σκηνές πολέμου. Ρε, εσύ πρέπει να γράμμω τα έργα αυτό τώρα. Δηλαδή το από γυναίκες, το Julius Caesar. Ναι. Και μου σκέφτεσαι σκηνή τώρα που μας λες ότι έχει ροκές και blues. Και... Είναι αντριχιαστικό. Τι να σου πω, εγώ δεν το έχω δει απ' έξω, αλλά βλέποντας τις πρωταγωνίστρες, ειδικά που κάνουν τους κύριους ρόλους, είναι όπως το είπα, αντριχιαστικό. Παίζουν τόσο δυνατά και τόσο παθιασμένα που δεν έχει καμία σχέση. Καταρχάς είναι σε γυναικεία φυλακή γυριζόταν, υποτίθεται. Οπότε καταλαβαίνεις, υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα. Και ως εκ τούτου πήγε τόσο καλά στο Λονδίνο που το Σεπτέμβριο που μας πέρασε ήμασταν Νέα Υόρκη, είχε μεταφερθεί η παράσταση εκεί. Καλά, εκεί είχαμε ακόμη καλύτερη αποδοχή. Οι Αμερικάνοι λατρεύουν έτσι, τέτοια πειραματικά. Έργα. Και είναι από αυτά, από ό,τι κατάλαβα, ήταν και από αυτά τα οποία διαρρέουν κατευθείαν μέσα στον καλλιτεχνικό κόσμο και γι' αυτό ήρθαν και σας ήταν ένα κάρο stars. Ναι, ναι. Καλά, και επειδή με ρώτησε το μεταξύ πριν, αν είχα κι εγώ ένα μικρό ρόλο, φαντάσου. Ναι. Οπότε έμαθα και αυτό στη ζωή μου. Έμαθα και να. Εμπειρία, κλαν. Acting. Να είμαι, ναι. Ελάχιστα μπροστά στο θέμα του ηθοποιού. Όχι ότι είχα κάτι σημαντικό. Αναγκαστικά. Έπρεπε όλοι να. Ο τρόπος που γυριστεί αυτό το έργο πρέπει όλοι να συμμετέχουν κάπως ως το πλήθος, ας πούμε, του Ιούλου Κέσσαρα ή ως πολεμιστές, τέτοια πράγματα. Τι να σου πω, δηλαδή, ουσιαστικά δεν πολύ κάθεσαι κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ή θα έπαιζε γιτάρα, θα έκανα κάτι άλλο, θα έτρεχα από εδώ από εκεί. Όλες οι κοπέλες, όλο το cast έκανε το φωτισμό μόνο του. Mm. Να καθαρίζει, να τα πρόψει, όλα τα πράγματα που χρειάζεται σκηνή. Χαμός. Μιλάμε για τρομερή επιτυχία αυτό. Γιατί έκανε δηλαδή τον κύκλο του στο Λονδίνο που λες για τόσες παραστάσεις στο Λονδίνο και μετά Νέα Υόρκη και πάλι πάρα πολύ πετυχημένα και εκεί. Υπέροχα. Πραγματικά εκεί ήταν. Έρθει και ο Sting να μας δει. Ναι, ρε, και πήγατε στο σπίτι του μετά. Ναι. Εντάξει, μεταξύ μας. Φωτογραφίες δεν βγάζουμε βέβαια, εννοείται. Είμαστε διακριτικοί. Το είχα συναντήσει εγώ το, εντάξει. Ναι. Θεός. Ήταν. Jesus. Ναι, Ιόρκη, εκτός από το θεατρικό λοιπόν, τον Τζούλιο Σίζαρ, νομίζω έκανες και μερικά acoustic gigs. Ναι, έκανες μερικές εμφανίσεις. Έκανες και ψώνια. Ναι, ψώνια σε πετάλια κυρίως, μου φανταστείτε. Και την Τέλε. Ναι, πώς την ξέχασα, την Τέλε, την όμορφη μου κιθάρα την καινούργια. Πήρα διάφορα. Έκατσα και μια άλλη φάση με endorsement από την Exotic εκεί. Οπότε πήρα και από αυτά τα πετάλια. Ωραία.
Τι άλλο έγινε, και κατά τη διάρκεια που ήμουν εκεί τελειοποιήθηκε, οριστικοποιήθηκε το εντός μου με τη Roto Sound, με την οποία τώρα θα είμαι και στο Los Angeles, στο NAMM Show, το τέλειο Γενάρη. Τι άλλο έγινε στη Νέα Υόρκη. Καλά, γνώρισα πάρα πολλούς μουσικούς, δεν το συζητώ. Πάρα πολλά, πάρα πολύ networking έβεσε. Πήγα σε διάφορα gigs όσο προλάβαινα βέβαια, σε τελείως διαφορετικά στυλ, είδα gypsy, jazz bands, είδα metal, κλασικά. Και πήγα και σε ένα φεστιβάλ, δεν το έλεγα rock, CBGB's λέγεται, είναι το γνωστό κλαμπ της Νέας Υόρκης το παλιό, το οποίο κάθε χρόνο κάνει ένα σαν... Annual event, ας πούμε. Ναι, για το legacy, ας πούμε, να διατηρήσει την φήμη του κλαμπ, και είχαν μαζευτεί και εκεί πάρα πολύ μουσική, δηλαδή ο Duff McKagan είχε ομιλία. Από τους Guns N' Roses. Ναι. Γνώρισα τον Dustin Abbasi από τους Animals Leaders, τον... γνώρισα το Χέντι Σιμπανέζ, με τον οποίο επίσης κρατάμε επαφή, μια και του είπα ότι παίζω με κιθάρα Σιμπανέζ. Βέβαια τώρα παίζω με λίγο απ' όλα, όπως έχεις καταλάβει. Ποιον άλλο γνώρισα μουσικό. Δεν θυμάμαι τώρα. Καλά, το Sting είπαμε, το γνωρίσαμε, ναι. Πάντω πλούσια σε εμπειρίες και η Νέα Υόρκη. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Ναι, δηλαδή σε δύο μήνες που ήμασταν εκεί έκανα πολλή δουλειά. Και γυρνώντας στην Αθήνα, joined the best live band of Athens. Καλά, είπα να μην το πω εγώ. Εντάξει, αφού ξέρεις ότι αγαπάω, τρελά. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο με ακρίβεια τώρα, έχει συμβεί το εξής. Γνωριζόμαστε εδώ και μερικά χρόνια ίντερνετικώς και λέγαμε πότε με το καλό που θα μπορείς να έρθεις στην Ελλάδα, όποτε βρίσκεσαι Ελλάδα, να είσαι κανονικά μέλος του συγκροτήματος. Καλά, εγώ ήμουν fan Joker από παλιά, έτσι, δηλαδή... Δεν το συζητώ. Και έψαξα μέσω αυτού, έψαξα να βρω τον Νάσο. Έψαξα να βρω CD τον Τζόκερ για να αγοράσω. Και φυσικά τώρα πλέον είναι λίγο αργά για να το βρεις μέσω της δισκογραφικής. Οπότε βρήκα τον ίδιο τον Νάσο μέσω YouTube. Έψαξα με επαφή τυχαία. Τυχαία, ενώ θα μπορούσαμε και να είχε λήξει εκεί. Αλλά κάτι έγινε. Υπήρξε μια συνάντηση. Ναι, όχι. Είδα και εγώ τα βίντεο, ας πούμε, και λέω εντάξει, υπάρχει θέμα εδώ πέρα. Και εντάξει, τώρα δεν είναι μυστικό ότι. Έρχονται ανώτερα πράγματα. Είμαι σίγουρος για την ειδικιατική, ας πούμε. Α, να είσαι καλά. Εντάξει, εννοείται. Αυτό το πράγμα. Και όποτε βρίσκεσαι σε Ελλάδα, εννοείται ότι είσαι μέσα στη Τζόκερ και όλα αυτά. Και χαιρετισμού στο Μάνο Μανουσέλη, γιατί εκείνου το παίξιμο είναι που. Που μέσα σε όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν το συζητώ. Από όταν τον είχα πρωτοδεί. Δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος με κάνει σχεδόν. Με κάνει και συγκινούμε. Είναι από τους λίγους παίχτες που έχουν αυτό όταν παίζουν. Μη πω και ο μοναδικός στην Ελλάδα που για μένα ήταν επιρροή. Δεν μπορώ να πω έτσι οι Έλληνες κιθαρίστες ότι είχα επιρροή. Έχουμε δυνάμεις στην κιθάρα. Ναι, αλλά εμένα με άγγιζε αλλιώς ο Μάνος τον έβλεπα να παίζει. Πιο, όχι εγκεφαλικά, στην καρδιά, ας πούμε. Και εγώ συμφωνώ και μας λείπει. Μάνο, είσαι εξαφανισμένος. Θέλουμε να σε δούμε. Να δούμε το λίγο από country. Για να δούμε λίγο έτσι. Το να. Country act. Και πάμε επόμενα. She knows I will. Somehow she gets me every time. And it's not like touch on the woman's hand. She got this thing, we got this thing. Oh, 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 oh.
there's something you can do. Pete said, it ain't up to me. It was a lot to see how you'd plan to improve. Ωραία παραγωγή. Μίνι tour στη Σκωτία, όπως μου είπε. Τέλεια, ήταν περάσαμε φοβερά. Και για να ακριβολογούμε, έτσι τώρα για να πούμε και αλήθειες, να πούμε μια και αυτή η εκπομπή. Λοιπόν, εμείς να καταλάβετε, ερχόμαστε αφού ξυπνήσαμε από το χθεσινό που ξημερώσαμε, ας πούμε, στο Sweet Generis πίσω από το Hilton, όπου έγινε ένα από τα πάρτι της χρονιάς, ας πούμε. Αλλά εγώ πέρασα φανταστικά χθες. Ήμουν και σε πολύ καλή διάθεση. Ιστορικό στέκι που έκλεινε τα 22 του χρόνια, θυμάμαι από πιτσιρίκι να πηγαίνω, ας πούμε, στο Sweet Generis και χθες τα σπάσαμε. Και η Joker Live με την Ειρήνη Κεντικίδη και μετά σαν DJ ο μαγικός Giorgio Mix Forever, φίλε Χέιλμαν. Και είχε μια άγρια ομορφιά εντωμεταξύ, γιατί στην αρχή είχαμε κάτι προβληματάκια με τον ήχο, αλλά η ενέργεια και η θετική λα τα σπάσαμε εδώ και έγινε γαμό της φάσης. Φωνάζα, μας ακούτε, ναι! Ναι ρε, τι έγινε! Και εγώ δεν είπα, λέω τι είναι, ναι, όντως. Σούπερ, σούπερ. Και αύριο, έχουμε το Lazy. Αύριο δηλαδή το βράδυ, Κυριακή, το βράδυ παίζουμε στο Lazy, αγαπημένο στέκι εμείς εκεί πέρα. Αυτό το stage είναι από τα αγαπημένα μου για μένα. Πάμε να το συντρίψουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι. να το αφήσουμε κάτω. Καλά, να το συντρίψουμε κιόλα. Κάτι θα αφήσουμε, Σπύριο, εντάξει. Ναι, θα δούμε. Φυλασσόμαστε. Και μετά, OK. Well deserved vacation. Ναι, καιρό είναι, πιστεύω. Καλά, καλά, εγώ έχω κάποιες δουλίτσες τώρα. Τέλος πάντων. Που σημαίνει ότι ούτως ή άλλως κατά καιρούς θα σε χάνουμε γιατί θα φεύγεις στο εξωτερικό. Αναλόγως που βρίσκονται οι δουλειές. Μερικές δουλειές υπάρχουν εδώ. Ναι, ναι, ισχύει αυτό που λες. Και επίσης, εδώ στην Ελλάδα επίσης, βλέπω ότι πρώτον, δύο θεματάκια για τα οποία θα μας πεις και για τα δύο. Mm-hmm. Πρώτον, σίγουρα θα κάνεις session work, studio work. Ναι, ναι, ναι. Και ήδη κάνεις σε διάφορα projects. Και ετοιμάζεις ένα σεμινάριο στα Γιάννενα. Α, ναι, έχω ένα σεμινάριο στα Γιάννενα 10 Γενάρη. Γίνεται συνεργασία με το MMS Ιωνίνων και θα γίνει στο Θυμωμένο Πορτρέτο. Είναι ένα μαγαζάκι που γίνονται διάφορα events εκεί πέρα και από μπάντες και από σεμινάρια. Okay. Και ανυπομονώ πολύ γι' αυτό, γιατί θα είναι μάλλον η πρώτη φορά που παίζω στα Γιάννα. Ναι, νομίζω η πρώτη φορά που παίζω στα Γιάννα από όταν γύρισα από Λονδίνο. Οπότε θα είναι. Homecoming, ναι. Ναι, ναι, θα είναι περίεργο και ωραίο βέβαια. Οπότε όσοι είστε γεννιώτες ή σας αρέσουν πολύ τα Γιάννα, ελάτε. 10 του μήνα. Και τώρα αυτό το λέω στον αέρα, ας πούμε, ξέρω, γιατί θα να το πω πιο ιδιαίτερος. Okay. Αλλά επειδή από Ιανουάριο ξεκινάνε, ήδη δηλαδή κλείνουν κάποια πράγματα, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας, θα περιοδεύσει το Joker Play Scorpions Unplugged, δηλαδή εγώ, εσύ και ο Περικλής. Και για το, αυτό πήγα να σου πω. Δηλαδή, μια και λες για Γιάννενα, να μιλήσουμε, να κανονίσουμε, να περάσουμε γιατί για όχι, Γιάννενα. Ναι, γιατί δηλαδή, όχι. Βέβαια. Γιατί όχι, θα το σπάρουμε. Οπότε ακούσατε τι είναι νέο, το οποίο ενδεχομένως και η Ειρήνη θα είναι σε όποια μπορεί. Ναι. Ναι. Εννοώ, όχι τελείως ως νέο. Ναι, αυτό από Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη θα αρχίσει το Joker Scorpions Unplugged. Προκειμένου τώρα δόθηκε και η κατάλληλη ευκαιρία να πω ότι η προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, που ήταν με το Greek Scorpions Fan Club. Ναι, με τον αγαπητό μας Αντώνη και όλα αυτά τα πλούσια πράγματα που είπαμε, μιλάμε ότι η επιτυχία, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ζούγκλα το ζητήσανε την προηγούμενη εβδομάδα που δεν έκανα live εκπομπή. Ναι. Να ξαναπαίξουμε τους Scorpions, γιατί ήθελαν να το δουν άνθρωποι που το χάσανε, που τους είπανε δες το και ξέρω εγώ και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια υπάρχει στο YouTube και μπορούμε να βρεθούμε και στο Facebook και στο YouTube οπουδήποτε να το δείτε ή και από την Ειρήνη. Irene Κετικίδη. Και να σου καπαθάς στο Facebook ή οπουδήποτε. Και πού αλλού υπάρχει Irene Κετικίδη com. Ναι, υπάρχει. Ναι, ναι, ναι. Το επίσημο site. Εκεί πέρα μπορείτε να βρείτε και το CD αν θέλετε να το αγοράσετε σε φυσική μορφή. Όλα τα νέα, βίντεο, φωτογραφίες, άρθρα που έχουν γραφτεί και συνεντεύξεις που έχω κάνει. Τα πάντα. Έχεις κάνει και ένα εορταστικό δέμα, μπάντι. Ναι. Ναι.
Αυτό τώρα δεν έχει πολλές μέρες ακόμα, είναι μέχρι το τέλος του μήνα, οπότε προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, γιατί είναι, το έχω κάνει για Χριστούγεννα και για δώρο και για εσάς. Και για μένα έχετε γενέθλιά μου πρόσφατα, οπότε καταλαβαίνετε. Είναι και το CD μαζί και μια κάρτα signed από μένα. Είναι σε 9 λίρες. Τώρα υπολογίστε, ξέρετε τα κόστη, γιατί είναι μέσω αγγλικού site. Αλλά έχω βάλει δωρεάν free shipping. Shipping παντού. Οπότε θεωρώ ότι είναι αρκετά δίκαιο. Πρέπει να το ακούσετε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη γυναίκα, Ελληνίδα, shredder, στην κιθάρα. Μια εξαιρετική Ελληνίδα, η μόνη άλλη μεγάλη σπουδαία Ελληνίδα κιθαρίστρια που ξέρω. Είναι βέβαια η Βάσο Δημητρίου. Βέβαια. Και κάποια στιγμή ωραία θα ήταν να έχουμε και τη Βάσο εδώ πέρα να κάνουμε και. Ίσως και παρέα. Ναι, και τρεις μας δηλαδή, ξέρω εγώ. Με τη Βάσο. Ή μόνο η Βάσο. Θα δούμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Μεγάλη σχολή. Εξαιρετική μουσικός, καταπληκτική. εσύ είσαι πάλι και στο πιο φλάσι. Ναι, είμαι προς τα εκεί, εγώ είμαι προς τα 80's. Δηλαδή κάνεις και τάπινγκ, ναι. Δεν είναι αυτό. Και η Βάσο δεν κάνει τάπινγκ. Η Βάσο δεν είναι. Η Βάσο είναι μουσικός, δεν είναι μόνο κιθαρίστρια. Η Βάσο παίζει 15 όργανα και ενορχιστρώνει για 100 όργανα. Οπότε είναι. Είναι πολύ πιο πολυδιάστατη από μένα. Εγώ είμαι πιο. Εντάξει, και εγώ κάνω διάφορα πράγματα. Αλλά δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαι μουσικός με την καθολική έννοια που είναι η Βάσο. Δεν έκανες την ενορχήστρα στο δίσκο σου. Ναι, την έκανα. Θέλουμε να είμαι. Θέλουμε και ναι, να ανοιχτούμε εντάξει, μουσικά, βέβαια. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλώς ενώ συγκρίνω κάτι με κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ δεν θα μπορούσα να το να κάνω ενορχήστρα σε 150 ναι. άτομα στο μέγαρο μουσικό. Βάσο, μην υπολογίζει. Το έφερα λίγο ατσούμπαλα εγώ τώρα. Έτσι, πώς το λέω. Ναι, εντάξει. Όχι, ξέρουμε, εντάξει, καταλαβαίνει. Power. Που σημαίνει ότι τώρα με το καλό, με το καλή χρονιά, γιατί έχουμε 2014, είπαμε, έχουμε το Joker Play Scorpions, έχουμε Joker ημερομηνίες ακόμη περισσότερες οι οποίες θα έρθουν, αυτά όσον αφορά τα live πράγματα που ήδη αρχίζει, γιατί μαζί μας δεν είναι που έχεις αρχίσει τα πρώτα σου live, ας πούμε, ξέρω, στην Ελλάδα. Νομίζω πως ναι, ρε, έχεις δίκιο. Νομίζω. Και με το που γύρισα μαζί παίξαμε, δεν θυμάμαι. Είχα παίξει, πρέπει να είχα κάνει ένα 2 session gigs το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά. Στα γρήγορα, δεν ήμουν πάλι πολύ καιρό εδώ. Οπότε ουσιαστικά ναι, έχεις δίκιο. Είχαμε κάνει την πρώτη φορά που παίξαμε, ήταν στο ιστορικό Αυλαία. Καλά, γυρνάει να παίξει πρώτη φορά. Πρώτη φορά που ανέβηκες πάνω μαζί. Σε έφερε γούρι. Σε έφερε πολύ γούρι τότε. Φανταστικό το Αυλαία, σύνδεσμος με το Sweet Generis. Χρήστη, αδέρφια. και κάποια σχέδια, ας πούμε, ξέρω εγώ για το 2014, εκτός από αυτά που είναι ήδη κάπου, ναι. Έχουν πάρει έναν δρόμο. Έχουμε το NAM εμπρώτης. Αυτό θα είναι 24 με 27 Γενάρη, θα είμαι στο Los Angeles, στην έκθεση NAM, διεθνή έκθεση κιθάρας. Όχι μόνο κιθάρας, drums, πιάνο, τα πάντα. Και εκεί θα είμαι στο booth της Roto Sound και επίσης σε μια εταιρεία κινέζικων πεταλιών, XVIV Audio, που θα κάνω demos και τις τρεις μέρες, όχι την Κυριακή. Ναι, την Κυριακή, τις υπόλοιπες μέρες θα είμαι πάλι βέβαια και στη Roto Sound, όπου θα υπογράφει. Θα έχει και signing session ο Guthrie Govan, οπότε θα τον ξαναδώ. Guthrie Govan. Ναι. Και ο Billy Sheehan. Και ο Billy, πω. Ακριβώς. Το Billy είναι φίλος. Καλά, βέβαια, εκεί πέρα θα γίνεται χαμός από. Έχω ήδη πάρα πολλούς να συναντήσω παίχτες και μη και άτομα από άλλες εταιρείες που θα κανονιστούν καινούργια εντός με τα οποία δεν θέλω να πω τίποτα ακόμη, γιατί δεν. Μ' αρέσει να προτρέχω, αλλά γίνονται όλα. Εδώ που τα λέμε τώρα έτσι να κάνουμε και λίγο πλάκα να πούμε. Mm-hmm. Το endorsement έχει γίνει λίγο τώρα και λίγο λαπά, α πούμε. Ξέρεις. Λίγα είναι τα real endorsements. Τα real, να σου το πω πολύ απλά, γιατί δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω. Η ειλικρίνη με διακατέχει, όπως ξέρεις. Δεν υπάρχει θέμα. Τα endorsements που παίρνει artist στη δική μου κατηγορία είναι το artist price, που είναι 5%. Ναι. Και λίγο παραπάνω μερικές φορές, ανάλογα με το πόσο. Εντάξει, βέβαια το string endorsement που έχουν είναι full endorsement. Ναι. Τώρα 5% σε string, σε χορδές, νομίζω είναι λίγο περίεργο. Δεν ξέρω αν ισχύει. Όχι, το sound είναι. Ναι, είναι full endorsement. Αλλά αν περιμένει κάποιος να πάρει full endorsement σε ενισχυτές, πετάλια ή κιθάρες full, πρέπει, το πρώτο που θα ζητήσει κάθε εταιρεία είναι 200 ημερομηνίες γίγκ στο χρόνο τουλάχιστον. Το οποίο σημαίνει πρέπει να κάνεις γίγκ όλο τον χρόνο. Ναι, εντάξει, και εγώ κάνω πολλά, αλλά όχι τόσο πολλά. Δεν θέλω να. Δεν παραμυθιάζουμε κανέναν. Αλλά το endorsement πλέον έχει αυτή την έννοια για τον μέσο artist. Mm. Ότι είναι αυτό, artist price, αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Okay. Και εγώ γι' αυτό μιλάω πάντα. Εκτός από τη Roto Sound που είναι. Θες να ακούσουμε κάτι άλλο πριν. Okay. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμη. Πάμε να δούμε λίγο από ACDC, Back and Black. Βέβαια. Ωραία. Όλο κορίτσια, ACDC, Tribute Band.
Είναι από το support τους ZZ Top. Ναι, 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 ναι. Εκείνη το και ήταν τελικά αυτό. Πολύ ωραία παραγωγή, πολλοί κόσμος. Το Back and Black πρέπει να πήγε πολύ ωραία. Ναι, ήταν καλό. Είχε πολλή αποδοχή και ο κόσμος γούσταρε. Τρελά. Εντάξει, τώρα ξέρεις εσύ τι είσαι. Όλοι τρελαίνονται. Οπότε, όσον αφορά τις μουσικές δραστηριότητες του 2014, είπαμε. Καλά, Τζόκερ, ναι. Νάμ 27 Ιανουαρίου. 10 Ιανουαρίου το σεμινάριο στα Γιάννενα. Ναι. Γενικότερα live Joker, όλα αυτά τα είπαμε και τα Joker Scorpions. Και κάτι μου είπες για το καρμάκι. Και έχουμε... Αυτό θα γίνει προς τέλη Φλεβάρι. Δεν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Πρέπει να είναι 24 Φλεβάρι, μια Τρίτη. Που θα γίνει κάτι στο καινούργιο μαγαζί του Καγμάκη. Το Drum Store. Το οποίο βρίσκεται στην Πενάκη, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Και εκεί πέρα οργανώνουν κάθε Τρίτη κάτι διάφορα. Είτε jam session, είτε κάποιο μικρό gig. Εγώ θα κανονίσω σεμινάριο. Όπου θα παίζουμε, βέβαια, και με full band, κανονικά κάποια κομμάτια. Για το Φλεβάρι αυτό. Ναι. Εκεί θα είναι πολύ ωραία, πιστεύω. Εγώ νομίζω ότι ίσως μέσα στο 2014 να είναι η στιγμή που κάποια στιγμή θα σε τσιμπήσουν έξω εκεί που θα έχει πάει για κάποια ξένα gig. Θα σε τσιμπήσει κάποιο, ας πούμε, σοβαρό εκεί πέρα. Όπως το λένε, αστέρα μάνα. Θα γίνει υπέρβαση. Ναι, εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή αυτό είναι μοιραίο να γίνει με την Ειρήνη. Γιατί. Εντάξει. Καλά να είμαστε, να παίζουμε ωραία και ό,τι θέλει να έρθει, καλό θα είναι. Καλή χρονιά, Ειρήνη μου. Επίσης, ρε ζή. Λοιπόν, ήταν η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Είναι... Έχεις δίκιο. Ναι, κάναμε την τελευταία εκπομπή της χρονιάς, η οποία ως τώρα ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Ευχαριστούμε τους πάντες. Πραγματικά για όσους έχουν δείξει τη ζέστη τους και τη φιλία τους σχετικά με αυτή την εκπομπή. Δεν έχουμε μουσική παροπίδα σε κανένα είδος, δεν υπάρχει κακό είδος μουσικής. Υπάρχουν εκπληκτικοί μουσικοί, ήδη είδαμε a handful of them μέσα στις πρώτες αυτές εκπομπές. Καλή χρονιά στους πάντες. Τα λέμε αύριο στο Lazy. Και όταν ξαναπαίξουμε και στο Sweet Generis, γιατί έγινε φωτιά έχτες το βράδυ και θα ξαναγίνει έτσι αλλιώς. Κάναμε και την διαφήμιση μας. Λοιπόν, okay. Καλή χρονιά. Ειρήνη μου, θα το ξαναπούμε και μέσα στο 2014 σίγουρα, γιατί θα έχουμε νέα να μιλήσουμε και εδώ πέρα για διάφορα. Τέλεια. Καλή χρονιά. Πολύ μαγική, ερωτική, ένας λαβύρινθος ονείρων.